Ως εργαζόμενοι στην eFood, στεκόμαστε αλληλέγγυοι στο δοκιμαζόμενο ουκρανικό λαό. Εμείς οι διανομείς, μαθημένοι από τον καθημερινό πόλεμο της ασφάλτου, δεν θέλουμε να γίνουμε θύματα στους στρατηγικούς σχεδιασμούς οποιοδήποτε. Σήμερα δεν παραδίδουμε, σήμερα διεκδικούμε. Είμαστε εδώ μαζί σας από το Σεπτέμβρη, μετά τη δικιά σας την καθολική αποδοχή. Την καθολική αποδοχή της κοινωνίας, την καθολική αποδοχή του συνόλου του συνδικαλιστικού κόσμου. Και έχουμε να δηλώσουμε εδώ μπροστά σας ότι δεν πρόκειται να κάνουμε εμείς το Σεπτέμβρη επέτειο. Ο Σεπτέμβρης είναι μόνο η αρχή. Είναι η αρχή για τη διεκδίκηση όλων των δίκαιων ετοιμάτων μας. Όπως είδαμε το Σεπτέμβρη, η εταιρεία, παραβιάζοντας την νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων, καταρτίζει εργασιακά προφίλ εν αγνία μας και τα βασίζει σε ένα ανήθικο αξιολογικό σύστημα που μετακυλεί όλες τις ευθύνες της εταιρείας του διανομής. Έτσι, έχοντας φτιάξει ένα ωραίο εργαλείο χειραγώγησης, προετοιμάζει το έδαφος για τις επόμενες μαζικές απολύσεις. Δεν θα επιτρέψουμε στις νέες τεχνικές της τεχνοφεουδαρχίας να κατακλείσουν τη ζωή μας. Αλλά μόνο δεν στοχεύουν στις συνολικές απολύσεις, στοχοποιούν και προσωπικά τους συνδικαλιστές. Θέλω να σας εξιστορήσω το πρόσφατο περιστατικό με τον συνάδελφο, τον Σωτήρη Σταχανιά. Ο Σωτήρης απολύθηκε γιατί είναι ιδρυτικό μέλος του επιχειρησιακού σωματείου Σταχανιά και δεν υπέγραψε το πιστοποιητικό συνδικαλιστικών φρονημάτων που διακινεί η εταιρεία μέσω των προϊσταμένων του. Ο Σωτήρης είναι ένας από εμάς, σκληρά εργαζόμενος σε ένα περιβάλλον ακραίας ακρίβειας, όπως όλοι μας. Και έχει και ένα παιδί αμαία. Δεν θα επιτρέψουμε αυτές τις πρακτικές. Απαιτούμε από την eFood την άμεση επαναπρόσληψη του Σωτήρη και την κατάργηση της τακτικής του εκφοβισμού όλων των συναδέλφων που συνδικαλίζονται. Γιατί όμως η εταιρεία φοβάται τα επιχειρησιακά μας σωματεία? Διότι εδώ και καιρό η eFood βάζει χέρι στην τσέπη του διανομέα. Από τον Οκτώβρη του 2020 δεν υπάρχουν λογιστικές καρτέλες και η eFood αδυνατεί να κλείσει τα ταμεία. Και όλοι οι διανομείς είμαστε σε ένα καθεστώς ιδιότυπης ομοιρίας. Όπως το Σεπτέμβρη με την ίδρυση των σωματείων, η eFood επιδόθηκε σε μια στρατηγική συστηματικού εργασιακού εκφοβισμού με χυδαίες προφορικές απειλές, παράνομες και καταχρηστικές αναστολές εργασίας και αρνείται να υπογράψει οποιοδήποτε κλείσιμο ταμείο υποσχόμενη τις καλές της προθέσεις. Τους απαντάμε από εδώ. Τα ταμεία κλείνουν μόνο με υπογραφές. Δεν κλείνουν με τις καλές προθέσεις της πλουτοκρατίας. Τέλος αυτό. Απαιτούμε μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Αναγνώριση του συνόλου των κινδύνων που πηγάζουν από την παραγωγική μας διαδικασία. Θέλουμε να σταματήσουν οι εξοντωτικές αποστάσεις. Θέλουμε να σταματήσουμε να είμαστε τα δίτροχα φορτηγάκια της Αθήνας. Το Υπουργείο κοφεύει. Κοφεύει επίτηδες θεωρώντας ότι το επάγγελμα είναι συνοικιακό. Δεν είναι συνοικιακό. Βιοποριζόμαστε χιλιάδες άνθρωποι, ζούμε τις οικογένειες μας με αξιοπρέπεια και δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να συμβεί τίποτα από όλα αυτά. Έχουμε να πούμε κάτι τελευταίο για τον νόμο Χατζηδάκη. Έχουμε να πούμε το εξής. Δεν πρόκειται να δώσουμε στο ηλεκτρονικό μητρό τα μέλη μας. Δεν πρόκειται να δώσουμε τους συνδικαλιστές στην εργοδοσία. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Ο νόμος του Χατζηδάκη θα γίνει γιογιός στους δρόμους. Καλούς αγώνες. Ραντεβού στο δρόμο.